Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αυξήσεις στην ενέργεια ζητούν τα μέλη της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων. Μάλιστα, για το θέμα αυτό είχαν το προηγούμενο διάστημα και γενική συνέλευση όλων των μελών. Τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι αποφασίζουν για κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα, όμως όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον εμπορικό κόσμο θα τα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, τον κύριο Ανδρέα Καραμάνη. Κύριε Καραμάνη, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Μέσα στην ανακοίνωση αυτή, την οποία εκδώσατε πριν από 2 μέρες περίπου, λέτε πως ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να δυναμώσουμε τους αγώνες, υπερασπιζόμενοι το εισόδημά μας. Πόσο η κατάσταση, αν θέλετε, έχει βαθύνει περισσότερο, όχι μόνο από την οικονομική κρίση, αλλά και από την υγειονομική κρίση τα 2 τελευταία χρόνια, κύριε Καραμάνη? Κοιτάξτε, οι έμποροι αυτή τη στιγμή, όπως και όλοι οι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά προβλήματα, κυρίως φυσικά μέχρι το οικονομικό, το εισόδημά τους. Η κατάσταση μετά την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, την πανδημία, τώρα ουσιαστικά έρχεται και η αύξηση στο κόστος λειτουργίας των καταστημάτων μας με την ακρίβεια που υπάρχει στα υλικά, στις πρώτες ύλες, στην ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή σε όσους αυτοαπασχολούμενους κατάφεραν και ανταπεξήλθαν μέσα από όλες αυτές τις συμπληγάδες του προηγούμενου διαστήματος. Άρα, έχοντας κατά νου αυτό, ζητάμε από τους συναδέλφους μας το επόμενο διάστημα να βάλουν μπροστά ουσιαστικά τις ανάγκες τους, να διεκδικήσουν δηλαδή την επιβίωσή τους μέσα στα καταστήματα, στις οικογένειές τους κλπ. Λέτε ότι... Θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη, να κάνω μια διόρθωση. Η Γενική Συνέλευση των Μελών μας είναι στις 23 Οκτώβρη στην Άρτα θα γίνει. Ήταν η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, διευρυμένο με καλεσμένους και προέδρους εμπορικών συλλόγων. Ακόμη πιο ενδιαφέρον το ότι θα γίνει στην Άρτα. Αν μας επιτρέψετε, θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και τις εργασίες, αν θέλετε, της Γενικής Συνέλευσης, γιατί... Όντως, όταν υπάρχουν μια σειρά προβλημάτων που τα τελευταία χρόνια δημιουργούν αδιέξοδα στον εμπορικό κόσμο, είναι ένα ζήτημα το οποίο τα αντιμετωπίζουμε και εμείς ως πολίτες και ως καταναλωτές. Γιατί κάθε τι που γίνεται έχει αντίκτυπο και στους πολίτες. Ακριβώς. Εμείς κατανοούμε πρώτα απ' όλα τη θέση στην οποία βρίσκονται η πλειοψηφία των εργαζομένων σήμερα, που έχει μειωθεί πάρα πολύ η αγοραστική τους δύναμη. Και αυτό κατ' επέκταση έχει άμεσο αντίκτυπο και στα καταστήματά μας. Δηλαδή, βλέπουμε τη δυσκολία που έχουν οι εργαζόμενοι, οι άλλοι επαγγελματίες από άλλους κλάδους, οι αγρότες, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, οι νέοι άνθρωποι συνολικά, να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα, όχι περισσότερα, να ξοδέψουν αυτά που ξόδευαν. Βλέπετε κι εσείς δηλαδή καθημερινά ότι κόβουν συνεχώς, ας το πούμε έτσι, από τις δαπάνες τους λαϊκές οικογένειες για να τα απεξέλθουν με τα απολύτως βασικά. Ουσιαστικά, για να ξαναγυρίσω πάλι στην ανακοίνωσή σας, λέτε ότι δεν μπορεί ο εμπορικός κόσμος να αντιμετωπίσει έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα. Που αυτό, αν θέλετε, από τα συμφραζόμενα, επισημαίνεται ότι προμηνύεται ένας ακόμη χειρότερος χειμώνας από ό,τι ήταν ο περσινός, ο προπέρσινος, ο πριν από 2-3 χρόνια, δεν ξέρω σε τι βάθος χρόνου μπορούμε να συζητάμε, που αυτό είναι δυσίωνο. Γιατί, λοιπόν, κύριε Καραμάνη? Γιατί για εμάς τους αυτοπασχολούμενους όλοι οι τελευταίοι χειμώνες, δυστυχώς, οι συνάδελφοι μετρούν συνεχώς όλο και περισσότερες απώλειες στο τζίρο τους και όχι αυξήσεις. Αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, τόσο βραχυπρόθεσμα, έκτακτου χαρακτήρα, αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα, με μόνιμο χαρακτήρα, οι αυτοπασχολούμενοι, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αυτοπασχολούμενων, των εμπόρων, δεν θα τα καταφέρει να τα ανταπεξέλθει ή θα συνεχίσει να συσσωρεύει χρέη. Διεκδικούμε... Είναι αυτός ο φόβος ο οποίος εκφράζεται από τον εμπορικό κόσμο, ότι θα φανεί, ας πούμε, μεγάλη... Πώς να το πω τώρα... Θα υπάρξουν μάλλον τόσα πολλά λουκέτα στην αγορά που
θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη έτσι, τρομακτική εικόνα το να περνάει κανείς και να βλέπει το ένα κατάστημα δίπλα στο άλλο να είναι κλειστά. Υπάρχει πολύ έντονος φόβος ότι μπορεί αυτό που περιγράφεται να γίνει πραγματικότητα. Να γίνει πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι οι αυτοπασχολούμενοι, όπως έλεγα και πριν, πρέπει να πάρουν κάποια, να λάβουν κάποια άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση στήριξης, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη βασικής λαϊκής κατανάλωσης ή να σταματήσει τέλος πάντων ο ειδικός φόρος καυσίμων, τουλάχιστον αν θέλετε και για τους επαγγελματίες, αλλά αυτό το διεκδικούμε συνολικότερα και για όλους τους εργαζόμενους. Ξέρετε όμως, από την άλλη πλευρά υπάρχει και η πολιτεία, η οποία συνεχώς ανακοινώνει τη στήριξη, την ενίσχυση, αν θέλετε, του εμπορικού κόσμου με μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Με αυτά που λέτε εσείς και με τη δική σας ανακοίνωση, σημαίνει ότι αυτά τα μέτρα δεν καλύπτουν τις ανάγκες του εμπορικού κόσμου, των επιχειρηματιών. Σαφώς και δεν καλύπτουν και είναι και ανεπαρκή και έχουν, αν θέλετε, και ένα πρόσημο το οποίο βοηθάει τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις μικρότερες, για παράδειγμα. Mm. Και έχει ευθύνη σε αυτό και η ΕΣΕ, δηλαδή η Ελληνική Συνομοσπονδία. Άφηναν να εννοηθεί ότι ο κύριος Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ θα εξήγηλε την κατάργηση του τέλους επιδεύματος που πληρώνουν όλοι οι επαγγελματίες και οι έμποροι. Αυτό το ανακοίνωσε μόνο για όσους κάνουν προσλήψεις προσωπικού. Καταλαβαίνετε, εδώ πέρα κοιτάμε πώς θα βγει ο χειμώνας και αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να αγγίξουν τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπόρων. Μια άλλη παράμετρο η οποία τίθεται. Το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, διεκδικούσαμε, συγγνώμη, σας διακόπτω. Βεβαίως. Το να γίνουν μη επιστρεπτές ή επιστρεπτές προκαταβολές που είχαν πάρει οι έμποροι και οι έμποροι είχαν πάρει σε σχέση δηλαδή με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, ένα μικρό κομμάτι, αν θέλετε, αλλά και συνολικά για όλους τους επαγγελματίες διεκδικούσαμε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε κατορθωτό. Και τώρα ουσιαστικά καλούνται να πληρώσουν και αυτά. Mm-hmm. Μαζί με την αύξηση του κόστους της ενέργειας, που είναι βασικό και για κάποιους άλλους κλάδους, όπως π.χ. εστίαση, αλλά και φυσικά και για εμάς, μέσα μας τα ίδια τα καταστήματα. Καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα και ανεπαρκή είναι. Mm-hmm. Δεν πειράζει, έχουμε ένα πολύ μικρό πρόβλημα με την κάμαρο, ωραία. Τα μέτρα και ανεπαρκή είναι και πολύ λίγα. Εμείς ζητάμε και μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή όπως κυρίως το φορολογικό, να επανέλθει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Mm-hmm. Δηλαδή μέτρα που θα έχουν και ένα χαρακτήρα ανακούφιση, αν θέλετε, για τους χορηγούμενους και τους επαγγελματίες. Σε απλή γλώσσα, αυτό συναντάμε κάθε μέρα ανθρώπους, γιατί όλοι ζούμε σε μικρή τοπική κοινωνία, ο καθένας βρίσκεται με τον άλλον, εκφράζει τα δικά του προβλήματα. Οι περισσότεροι λένε ότι δεν μπορούν να απασχολήσουν προσωπικό στα καταστήματά τους. Πλέον οι επιχειρήσεις έχουν γίνει οι περισσότερες οικογενειακές. Έτσι, και πάλι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες. Και από την άλλη, ότι πάρα πολλοί καταστηματάρχες διατηρούν ακόμα τα καταστήματα, γιατί δεν μπορούν να τα κλείσουν. Όπως περιγράφεται την κατάσταση, είναι η συντριπτική πλειοψηφία, και το γνωρίζουν αυτό και οι κυβερνώντες και οι πλειοψηφίες στην ΕΣΕ και στη ΓΕΣΕΒΕ, είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα που περνάνε από γενιά σε γενιά, οι επιχειρήσεις που μπορεί να απασχολούν ένα πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων. Για αυτές τις επιχειρήσεις πραγματικά ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος, σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις που βλέπουμε συνεχώς εντός εισαγωγικών να παίρνουν, αν με επιτρέψετε την έκφραση, πακέτα στήριξης κλπ. Mm. Για αυτές λοιπόν τις επιχειρήσεις, για τους συναδέλφους μας, τους καλούμε τον Οκτώβριο να πάρουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις των εμπορικών συλλόγων στην περιοχή μας και να κλιμακώσουν τη δράση τους και τις κινητοποίησεις τους με την απεργία που είναι προκηρυγμένη στις 9 του Νοέμβρη. Να πούμε ότι εσείς είστε στο Αγρίνιο. Είμαι στην Πρέβεζα, είμαι και πρόεδρος του Πρέβεζα. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι εσείς είστε στην Πρέβεζα. Τα προβλήματα όμως είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, με όποιον εκπρόσωπο και αν συζητήσουμε εμπορικού συλλόγου, τα προβλήματα, όπως είπαμε, είναι κοινά και φυσικά οι διεκδικήσεις είναι από κοινού. Εκείνο το οποίο βλέπω ως πρόταση είναι ότι το επόμενο διάστημα προτείνεται στα μέλη κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους να κάνουν γενικές συνελεύσεις, να αποφασίσουν κινητοποιήσεις με κορύφωση αυτή στις 9 Νοεμβρίου.
Ακριβώς. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε καλέσει και τις άλλες ομοσπονδίες που υπάγονται στην ΕΣΕΕ να από κοινού να προκηρύξουμε και απεργία στις 9 του Νοέμβρη, αλλά να έχουμε και ένα καλύτερο συντονισμό, τέλος πάντων διεκδικητικό, γιατί δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά, να ακολουθείται αυτή η πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Κύριε Καραμάνη, συμμετοχή υπάρχει, δηλαδή να γίνουν γενικές συνελεύσεις, συμμετοχή υπάρχει από τον εμπορικό κόσμο? Ή έχουν πλέον, δεν θα το έλεγα διαφορία, αλλά τα, ξέρετε, τα προβλήματα και αυτά οδηγούν κάποιους ανθρώπους στο να λένε εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα περισσότερο. Ευγενικά κλπ. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Υπάρχει προβληματισμό στον κόσμο. Δεν έχουν γίνει ακόμη γενικές συνελεύσεις για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και να σας τη μεταφέρω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει αγανάκτηση στον κόσμο, υπάρχει οργή. Γιατί καθημερινά χρειάζεται να βάζει το χέρι περισσότερο στην τσέπη. Να πληρώνει συνεχώς για τη φορολογία κλπ. Όπως είπαμε και πριν, αλλά και για να ζήσει στην οικογένειά του. Και είναι και αυτό που βάζουμε δηλαδή και στο κείμενό μας, ότι δεν βλέπει από κάπου φως και του λέμε ότι για να δεις φως πρέπει εσύ να βγεις στον δρόμο και να διεκδικήσεις. Ναι. Πάντως, δηλαδή, οι προηγούμενες κινητοποιήσεις που είχε προκηρύξει και η Ομοσπονδία μας και φυσικά οι εμπορικοί σύλλογοι της περιοχής μας, που είναι και τα πόδια της Ομοσπονδίας μας, έτσι. Τα κύτταρα της Ομοσπονδίας μας, και ήταν η προηγούμενη απεργία στις 6 Απρίλη, ήταν αρκετά μαζική η συμμετοχή των συναδέλφων μας στις κατατόπους συγκεντρώσεις. Μακάρι αυτό λοιπόν να εκφραστεί και μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, εκεί όπου υπάρχει η δύναμη και η φωνή όλων των εμπόρων και μπορούν να ακουστούν και διαφορετικές απόψεις και προτάσεις, πάντα βέβαια για, με κοινό γνώμονα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Σας περιμένουμε στην Άρτα. Πότε είπατε ότι θα γίνει εδώ η Γενική Στις Συνέλευση? Στις 23 Οκτώβρη είναι η Γενική 23 Συνέλευση. 23 Οκτώβρη Γενική Συνέλευση στην Άρτα, λοιπόν. Των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας. Έτσι. Και κάνουμε προσπάθεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας να συνεδριάζει κατά τόπους σε διαφορετικές περιοχές, γιατί είναι μια ομοσπονδία που γεωγραφικά καλύπτει πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, καταλαβαίνετε, από την Ετωλοκαρνανία μέχρι την Ιγουμενίτσα και την Κέρκυρα, για να είμαστε κοντά στους, στα διοικητικά συμβούλια των εμπορικών συλλόγων και να ακούμε τα προβλήματα, τους προβληματισμούς τους και να ανταλλάζουμε απόψεις. Εκτός από τις κινητοποιήσεις θα υπάρξει και άλλο μέτρο πίεσης προς τους αρμόδιους υπουργούς, τα αρμόδια υπουργεία ουσιαστικά. Κοιτάξτε, για περαιτέρω λήψη, αν θέλετε, μέτρων. Προσπαθούμε να έχουμε διάβλο επικοινωνίας και με τους άλλους συλλόγους και με τις άλλες ομοσπονδίες, ώστε από κοινού να πιέζουμε και να στέλνουμε δηλαδή. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ας πούμε. Ακριβώς. Και το στέλνουμε δηλαδή σε ανακοινώσεις μας και αυτά γίνονται και αναφορές στη Βουλή και από διάφορα κόμματα και τα καιρούς έχουν γίνει. Είναι βασικό όμως ότι πολλές φορές δεν λαμβάνουμε απάντηση, αλλά η ουσία είναι να υπάρξει απάντηση στα μέτρα που ζητάμε. Δηλαδή να πάρθουν αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος στη χώρα που δεν έχει αφορολόγητο. Φορολογείται από το πρώτο ευρώ ο έμπορος. Για παράδειγμα. Δεν έχουμε πάρει καμία άλλη στήριξη. Ούτε όσον αφορά την ασφάλιση, το ΕΦΚΑ κλπ. Τα χρέη τρέχουν. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι δόσεις που προτείνουν για τη ρύθμιση των χρεών. Είναι πολύ λίγες. Μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα που πλευρά του θα είναι, για παράδειγμα, και οι πληστηριασμοί, η αύξηση των πληστηριασμών. Μακάρι να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και χρήζουν άμεσης, όπως είπαμε, επίλυσης, γιατί και πολλοί άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρήν και δεν θα πρέπει ούτε να αποκαρδιώνονται, ούτε να αποθαρρύνονται. Θεωρώ ότι στις γενικές συνελεύσεις θα ακουστούν όλα αυτά τα οποία διατυπώσατε κι εσείς πριν από λίγο εδώ, στην κουβέντα μαζί μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.